τον κύριο Γιώργο Τριφωνίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Τριφωνίδη. Καλημέρα, κύριε Δημητρόπουλε. Λοιπόν, ακούσατε πριν από λίγο ότι το μεγαλύτερο λάθος του Υπουργού Δικαιοσύνης ήταν ότι δεν ζήτησε νωρίτερα την παρέτησή σας από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. Ήθελα ένα σχόλιο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, τώρα τελευταίος ο Υπουργός, ο έντιμος Υπουργός Δικαιοσύνης, έχει μάθει ένα πείμα το οποίο σε όποια ομιλία κάνει το αναφέρει. Ότι έκανε λάθος που δεν ζήτησε νωρίτερα την απομάκρυνση από τις φυλακές. Καλά τόσα χρόνια που ήταν να το αναφέρει και το έχει σκεφτεί τώρα τελευταίως μετά την διπλή απόδραση από τις φυλακές. Ναι. Ήδη κύριε Δημητρόπουλε έχω απαντήσει σε αυτήν την κατηγορία πριν από ένα μήνα περίπου όταν συζητούσαμε για την απόδραση στις φυλακές. Ναι. Και σας ανέφερα ότι ο Υπουργός επιλεκτικά ξεχνά ότι καθημερινά μου έδινε συγχαρητήρια για το έργο που επιτελούσα στις φυλακές και ότι μου έδινε θάρρος να προχωρήσω στην δουλειά μου και ότι είναι πάντα δίπλα μου. Τώρα πώς και σκέφτηκε ότι έκανε λάθος που δεν ζήτησε την μετακίνηση μου νωρίτερα και με ποια δικαιολογία θα ζητούσε την μετακίνηση μου. Και θέλω να μου πει ο κύριος Υπουργός, όταν εννοά σκάνδαλο στις φυλακές, τι εννοά. Μάλιστα. Να μου πει εμένα προσωπικά και να του απαντήσω, τι εννοά σκάνδαλο στις φυλακές. Ότι ο Τριφωνίδης για 5 χρόνια προσπάθησε να βάλει τάξη και πειθαρχία μέσα στο χάος που παρέλαβε και μετά τον απαράδεκτο τρόπο της απομάκρυνσης του εδιέλυσε τα πάντα με τη σημερινή διεύθυνση. Ότι έχτισα εγώ για 5 χρόνια. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τριφωνίδη. Ο κύριος Υπουργός και την προηγούμενη φορά που είχε αναφερθεί στο πρόσωπό σας και στη λειτουργία τότε των κεντρικών φυλακών εστίαζε στο εξής σημείο την κριτική του. Ότι δεν κάνατε καλά τη δουλειά σας. Ότι χρησιμοποιούσατε αναχρονιστικές μεθόδους για τη λειτουργία των φυλακών. Ότι είχατε μια αυστηρότητα. Ότι καταπατούσε τα ανθρώπινα δικαιώματα των φυλακισμένων, ότι είχαμε παράπονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τρόπο λειτουργίας του σοφρονιστικού μας συστήματος, ότι γενικότερα ήσασταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κοίταγε μπροστά όσον αφορά την εξέλιξη τη λειτουργία των φυλακών, αλλά παρέμεινε κολλημένος σε ένα καθεστώς το οποίο ήταν αναχρονιστικό. Εκεί εστιάζει την κριτική του. Λυπούμε να παρατηρήσω ότι ο κύριος Υπουργός είναι και νομικός και είναι στα πρόσωπα που συνέβαλαν να ψηφιστούν οι νόμοι και οι κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία των φυλακών όταν ήταν βουλευτής. Μάλιστα. Ο Γιώργος ο Τριφωνίδης απλά εφάρμοζε τον νόμο που διέπει τη λειτουργία των φυλακών και μάλιστα στις περισσότερες φορές με μεγάλη επίοικια υπέρ των φυλακισμένων. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις για να ικανοποιήσεις κάποιους και να λέεις ότι βλέπουμε προς το μέλλον. Διαρωτούμε δηλαδή πού πάει ο νόμος και οι κανονισμοί που έχει ψηφίσει η Βουλή για τη λειτουργία των φυλακών. Οι νόμοι είναι εκεί, δεν έχουν αλλάξει ακόμα. Εάν θέλει να εφαρμόσει άλλο μοντέλο λειτουργίας των φυλακών, έχει υποχρεώσει να το αλλάξει με βάση νόμων. Και όχι ό,τι σκεφτεί ο κύριος Υπουργός με τη σημερινή διεύθυνση. Κύριε Δημητρόπουλε, με όλον τον σεβασμό, παρανομούν καθημερινά. Παρανομούν. Μα κανένας δεν το βλέπει και να τους πει καλά πού πάτε, πού θα πάνε οι φυλακές. Ναι. Σε αυτόν τον τόπο έχουμε καταντήσει ο καθένας να κάνει και να λέει ό,τι θέλει και να κατηγορά τους προηγούμενους. Τι εννοείτε, κύριε Τριφωνίδη, όταν λέτε παρανομούν, τι εννοείτε. Και ρωτούμε μέχρι πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Πέστε μου λίγο, όταν όπως λέτε... Όταν επειδή μου έδωσετε την ευκαιρία να μιλήσω, ναι. Έχω να σας αποκαλύψω κάτι που για πρώτη φορά θα το πω. Παρακαλώ. Αν θέλετε να το ακούσετε. Παρακαλώ. Σας ακούμε. Ναι, με ακούτε. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο λόγος που ο κύριος Υπουργός προβέλλει σε αυτές τις κατηγορίες εναντίον μου των τελευταίων καιρών, όχι των τελευταίων, από την ημέρα που μετακινήθηκα από τις φυλακές,
είναι ότι δεν μπορεί να το χωνέψει ότι ο Τρυφωνίδης τόλμησε να υψώσει τη φωνή του απέναντι στην απαράδεκτη τη δική του τη φωνή. Ναι. Δεν ξέρω αν με εννοάτε τι έχω... Μπορώ να καταλάβω. Είμαι ο μόνος στην Κύπρο που εξέλιξα να του φωνάξω για την απαράδεκτη στάση προς το πρόσωπο μου. Όταν τόλμησε να επισέλθει στα καθήκοντα του διευθυντή των φυλακών με μεθόδους απαράδεκτες. Εγώ δεν είχα δέχτηκα αυτή την κατάσταση και συζήτησα έντονα μαζί του από εκείνη την ημέρα και συγκεκριμένα. Από το 15 Αύγουστο του 2013 έχει αρχίσει αυτή η κόντρα με αποτέλεσμα τη μετακίνησή μου αρχές του 2014. Για ήμουν 5 χρόνια διευθυντή στο φύλακο. 4,5 χρόνια δεν συνέβηκε τίποτε. Στους 6 μήνες συνέβησαν τα πάντα. Δεν διερωτάστε γιατί. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τρυφωνίδη. Χρόνια γιατί δεν είχα συμβεί οτιδήποτε. Να ρωτήσω κάτι. Κανέναν παράπονο, καμία αυτοκτονία. Στους 6 τελευταίους μήνες, τι έχει συμβεί και έχουν γίνει όλα αυτά μέσα στις φυλακές. Να ρωτήσω κάτι, επιτρέψτε μου λιγάκι. Στο σήμερα θα έρθουμε. Να πάμε λίγο στο χτες. Αναφέρεστε σε επεισόδιο προφανώς που έγινε μεταξύ σας, με εσάς και τον κύριο Υπουργό. Του φωνάξατε. Τι είχε προηγηθεί, δηλαδή, τι είχε ζητήσει ο Υπουργός και φτάσατε να εκραγείτε και να το απαντήσετε? Δεν σας ακούω καλά, ναι. Ναι, λέω, τι είχε προηγηθεί, τι επεισόδιο είχαμε ούτως ώστε να εκραγείτε και να αντιμιλήσετε ή να φωνάξετε στον Υπουργό? Τι είχε προηγηθεί? Είχα αντιμιλήσει διότι η συμπεριφορά του Υπουργού ήταν απαράδεκτη. Φώναζε με τέτοιον τρόπο που δεν ξέρω μέχρι ποιαν απόσταση τον άκουαν. Και δεν μπορούσα να δεχτώ αυτή τη συμπεριφορά προς το πρόσωπο μου. Να. Το επεισόδιο που συνέβηκε, κύριε Δημητρόπουλε, ήταν το 15 Αύγουστο, όπως σας ανέφερα. Το πρωί, η ώρα 7, ενημερώθηκα ότι ένας φυλακισμένος αυτοκτόνησε. Μάλιστα. Κύπριος. Ένας Κύπριος ο οποίος κατηγορείται γιατί καταδικάστηκε σε εισόδια για το φόνο της αδελφής του. Να. Πήγα στις φυλακές, ειδοποίησαμε την αστυνομία να επιληφθεί της υπόθεσης. Εν τω μεταξύ, μια μεγάλη ομάδα κρατουμένων που διέμενα στην ίδια πτέρυγα με τον φυλακισμένο που αυτοκτόνησε, προβήκα σε πράξεις οι οποίες σε ανταρσία, να πούμε. Έκανα στάση. Δημιουργούσαν επεισόδια στον χώρο των φυλακών. Και αντιλαμβάνεστε ότι οι φυλακές δεν μπορούν να ανεχθούν αυτή την κατάσταση. Ενημέρωσα τον Υπουργό και ο Υπουργός μου απαγόρευε μέσω τηλεφώνου να προδώσει οποιαδήποτε πράξη για να επαναφέρω την τάξη. Από το πρωί η ώρα 8 που έγινε το επεισόδιο με άφησε μέχρι αργά το απόγευμα να προβώσει τις απαιτούμενες ενέργειες για να μπουν μέσα οι φυλακισμένοι, να καταμετρηθούν, να μπορέσουν να πάει για φαγητό, να γίνει καταμέτρηση μήπως απουσιάζει κανένας. Με άλλα λόγια, μου απαγόρευε έντονα, με έντονον τρόπο, να κάνω τη δουλειά μου. Κύριε Υπουργέ, είναι μεσημέρι, είναι 40 βαθμοί, οι φυλακισμένοι είναι έξω ημίγυμνοι. Θα πάθουν εγκάβματα και θα έχουμε επιπτώσεις. Ναι. Πρέπει να πάνε για φαγητό, είναι μια η ώρα. Και τι σας είπε? Η κουζίνα είναι έτοιμη. Πρέπει τι να μπουν μέσα να καταμετρηθούν. Δεν μπαίνουν. Τι απάντησε? Σε στάση. Δεν με άφηνε να προδώσω τα αναγκαία μέτρα για να καταφέρω να βάλω μέσα τους φυλακισμένους να καταμετρηθούν και μετά να πάει στην κουζίνα για το καθορισμένο φαγητό. Αυτά σας τα είπε κατηδίαν μέσω τηλεφώνου? Μέσω τηλεφώνου. Μάλιστα. Συνέχεια με έπαιρνε τηλέφωνο και δεν με άφηνε να προβώσει οποιαδήποτε πράξη που δικαιούμαι βάση του νόμου να κάνω ως διευθυντή να επαναφέρω την τάξη. Μάλιστα. Από εκείνη την ημέρα που εγώ πράγματι του μίλησα με έντονον τρόπο και του είπα να με αφήσει επιτέλους να κάνω τη δουλειά μου, δεν είναι δουλειά δική του Υπουργού
πώς θα επαναφέρω την τάξη μέσα στον χώρο των φυλακών, είναι δουλειά του διευθυντή και των αξιωματικών και του προσωπικού. Ούρλιαζε, κύριε Δημητρόπουλε, ούρλιαζε. Με όλη τη σημασία της λέξης και δεν με άφηνε να κάνω τη δουλειά μου. Οπότε και εγώ έφτασα στο απροχώρητο και του αντιμίλησα έντονα. Όταν λέω έντονα, το εννοώ, ναι. Και από εκείνη την ημέρα άρχισε η μεγάλη κόντρα. Μάλιστα. Όταν δε με απομάκρυνε από τις φυλακές με τον απαράδεκτο τρόπο που σας εξήγησα την προηγούμενη φορά, ναι. Πάλι τον επήρα τηλέφωνο και του εμίλησα με έντονο ύφος, mm-hmm. Και αντιλαμβάνεστε ότι μετά από όλα αυτά δεν χάνει την ευκαιρία να με κατηγορεί συνέχεια εδώ και 3 και πλέον χρόνια που έφυγα από τις φυλακές. Δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση από τη μια να μου δίνει συγχαρητήρια και από την άλλη τώρα να λέει ότι χρησιμοποιούσα εγώ σκληρές μεθόδους στη διοίκηση των φυλακών. Ο Τρυφωνίδης εφάρμοζε τον νόμο που ο ίδιος εψήφισε. Ο ίδιος ως βουλευτής. Έτσι λοιπόν. Ναι, έτσι εξηγείται δηλαδή την κόντρα που υπάρχει τα τελευταία 3 χρόνια και τις δηλώσεις που κάνει συχνά πυκνά ο κύριος Υπουργός για το πρόσωπό σας. Όμως, επειδή αναφερθήκατε σε ευρωπαϊκές επιτροπές, ναι. Είναι λυπηρό για τον κύριο Υπουργό. Στα 5 χρόνια που ήμουν στις φυλακές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η CPT, η λεγόμενη για την πρόληψη των βασανιστήριων σε χώρους κράτησης, δηλαδή φυλακές, αστυνομία, κρατητήρια, με επισκέφθηκε και εμένα το 2013, συγκεκριμένα τέλος του Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου του 2013. Mm-hmm. Εγώ ξέρω ότι από την Επιτροπή επήρα συγχαρητήρια για τον τρόπο διαβίωσης των φυλακισμένων, για την τροφοδοσία που τους επρόσφεραν οι φυλακές τους φυλακισμένους. Δεν ξέρω πού τα βρήκε αυτά ο Υπουργός και λέει ότι κατηγορούμαστε από ευρωπαϊκές επιτροπές. Δεν ξέρω πού τα βρήκε. Εγώ ξέρω ότι στο γραφείο μου η Επιτροπή μου έδινε συγχαρητήρια και ειδικά για τη διατροφή των φυλακισμένων, για το θέμα το οποίο με κατηγορεί συχνά ο κύριος Υπουργός. Ο οποίος, για να καταλάβεις κύριε Δημητρόπουλε, σκόπιμα απέκοπτε από το κονδύλι της διατροφής για να μου δημιουργήσει προβλήματα και αναγκαζόμουν να στέλνω άτομα στη χοντρική αγορά ώρα 4 το πρωί να ψωμίζουν τρόφιμα σε πολύ χαμηλές τιμές από ό,τι τα αγοράζαμε από τις υπεραγορές για να μπορέσω να αντεπεξέλθω σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που μου έδινε το Υπουργείο και η Βουλή φυσικά. Τώρα αυτές είναι πολύ σοβαρές καταγγελίες. Ναι. Στο πρόσωπο μου. Αυτές είναι πολύ σοβαρές καταγγελίες και θα πρέπει να τις ψάξουμε κι εμείς για να δούμε τι έχει συμβεί, γιατί οδηγήθηκαν τα πράγματα εδώ. Και ήθελα και μια τελευταία κουβέντα από εσάς. Ένα σχόλιο για τη σημερινή κατάσταση στις φυλακές. Ήθελα την άποψή σας. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα δεν είναι κατά την δική μου άποψη με όλες τις πληροφορίες που έχω και από μέλη του προσωπικού και από άτομα που αποφυλακίζονται, δεν υπάρχουν φυλακές και δεν μπορώ να κάνω σύγκριση. Αυτό το οποίο υπάρχει τώρα είναι μια παιδική χαρά. Και διερωτούμε γιατί το κράτος να πληρώνει τόσα εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τη συντήρηση των φυλακών, αυτή τη στιγμή έχουν διαλύσει τα πάντα. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν φυλακές τώρα, κύριε Δημητρόπουλε. Ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που αποφυλακίζονται και θέλουν να κάνουν κάτι το παράνομο για να ξαναπάμπουν στις φυλακές. Τι είναι, κολέγιο είναι φυλακές, τι είναι, ξενοδοχείο. Παιδική χαρά, κύριε Δημητρόπουλε. Ξενοδοχείο και παιδική χαρά. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα και ο κύριος Υπουργός με τη σημερινή διεύθυνση δεν χάνουν την ευκαιρία να αυτοδιαφημίζονται. Αντί να ντρέπονται, αυτοδιαφημίζονται. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Τρυφωνίδη, θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά, να πάρουμε και απαντήσεις πάνω στα θέματα που έχετε θίξει από την νέα διεύθυνση, γιατί είναι σοβαρές καταγγελίες, τα περιπέτειες χαράς. Δεν θέλω να έρθω σε καμιά επαφή με τη σημερινή διεύθυνση. Μάλιστα. Διότι ξέρω ποιες θα είναι οι απαντήσεις. Μάλιστα. Ωραία. Ξέρω ποιες θα είναι οι απαντήσεις. Λοιπόν, εγώ πάρα πολλά να πω.
θέλω ώρες ολόκληρες να τα πω. Θα τα πούμε και όμως από κοντά. Το τελευταίο, να μου επιτρέπετε. Ναι, παρακαλώ. Αυτοδιαφημίζονται ότι για πρώτη φορά έχουν κάνει συνεργασία με πανεπιστήμια για την επιμόρφωση του προσωπικού και των κρατουμένων. Mm-hmm. Αυτό και αν αποτελεί ντροπή και για τον κύριο Υπουργό και για τη διεύθυνση. Είμαι ο πρώτος που έκανα συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Νεάπολης στον χώρο του Αρχιεπισκοπικού Μεγάλου στη Λευκοσία, στην παρουσία του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, του πρίτανη του Πανεπιστημίου, καθηγητών του Πανεπιστημίου, υπογράψαμε πρωτόκολλο συνεργασίας. Και το πρωτόκολλο το υπόγραψε και ο Μακαριώτατος. Μπορείτε να το ρωτήσετε. Τώρα αυτό είναι το τελευταίο από όλα τα υπόλοιπα σοβαρά που έχετε πει. Αυτό είναι το λιγότερο κακό. Θα το ψάξουμε κι εμείς και θα έχουμε έτσι ξανά μια κουβέντα για να δούμε τι απαντούν, τι απαντά η άλλη πλευρά σε όλα αυτά. Για να μην λένε ότι όλα γίνονται για πρώτη φορά, κύριε Δημητροπούλη. Είναι πολύ εκνευριστικό να το ακούμε καθημερινά. Για πρώτη φορά έγινε αυτό, για πρώτη φορά έγινε αυτό. Σας ευχαριστώ, κύριε Τριφωνή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Λοιπόν, σοβαρές καταγγελίες. Τώρα, παιδική χαρά το.